Η κυβέρνηση από χθε μιλάει για ένα επικοινωνιακό πυροτέχνημα. Υποστηρίζοντα ότι αυτό το αίτημα για την σύσταση ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή, προκειμένου να εξετάσει τυχόν ποινικέ ευθύνε του Κώστα Καραμαλή, είναι μόνο στο κεφάλι, είναι μόνο στο μυαλό τη αξιωματική αντιπολίτευση και δεν έχει κοινοβουλευτικό αντίκρισμα. Και γιατί το υποστηρίζουν αυτό, Λίνα, γιατί υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία βάσει του άρθρου 86 του Συντάγματο που προβλέπει την ύπαρξη. Κατηγορητηρίου. Στη συνέχεια, το αίτημα για τη σύσταση ειδική προανακριτική επιτροπή υπογεγραμμένο από τουλάχιστον 30 βουλευτέ είτε είναι από το ΣΥΡΙΖΑ είτε είναι από άλλα κόμματα. Είναι απαραίτητη όμω η συμμετοχή αυτών των 30 ύπαρξη αυτών των 30 υπογραφών και στη συνέχεια η κατάθεση του πορίσματο και του αιτήματο, του κατηγορητηρίου με συγχωρεί, και του αιτήματο στην Ολομέλεια τη Βουλή, ώστε να γίνει η συζήτηση και να γίνει στη συνέχεια ψηφοφορία για τη σύσταση αυτή τη Επιτροπή. Θυμίζω εδώ, Λίνα, ότι για να ξεκινήσει να συσταθεί αυτή η ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή είναι απαραίτητε 151 ψήφοι, δηλαδή ο απόλυτο αριθμό τη πλειοψηφία mm. των βουλευτών. Αυτό λοιπόν ζητεί ε, η κυβέρνηση, αυτό λέει η Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι ο σωστό δρόμο, ο συνταγματικά ορθό δρόμο που πρέπει να ακολουθηθεί και όχι η κατάθεση ενό κατηγορητηρίου στα χέρια του γραμματέα τη κοινοβουλευτική ομάδα τη Νέα Δημοκρατία και εμπροκειμένου του κ. Σταύρου Καλαφάτη. Και να δούμε την αναφορά πριν από λίγο του Πρωθυπουργού από τα Καλάβρητα. Πρέπει να σου πω, Λίνα, ότι ο Πρωθυπουργό αναφέρθηκε σε αυτό το θέμα με το βλέμμα στραμμένο στις επικείμενες ευρωεκλογές, οι οποίες, όπως είπε, θα έρθουν σε 70 ημέρες και όπω είπε, χαρακτηριστικά, οι κομματικοί του αντίπαλοι εστιάζουν επειδή δεν έχουν τίποτα να πούν. εστιάζουν πού στην εργαλειοποίηση του ανθρώπινου πόνου. Να τον ακούσουμε. Ποιο θα δώσει τον αγώνα την επόμενη μέρα για να συνεχιστεί αυτή η αυστηρή πολιτική φύλαξη των συνόρων. Ποιο θα δώσει τον αγώνα την επόμενη μέρα, ώστε το Ταμείο Ανάκαμψη, το οποίο εμεί φέραμε στη χώρα, 36 δισεκατομμύρια ευρώ, θα συνεχιστεί και θα γίνει ένα μόνιμο εργαλείο χρηματοδότηση αναπτυξιακών πρωτοβουλειών που πρέπει να αναλάβει η Ευρώπη. Αυτά είναι τα ζητούμενα. Αυτά είναι τα ζητούμενα αυτών των ε, εκλογών. Όχι πως θα στείλουμε κάποιον φυλακή. Ντε και καλά. Να πάει κάποιο φυλακή ή να πέσει ο Μητσοτάκη. Διότι αυτό τελικά μα λένε οι αντίπολοι μα. Τίποτα άλλο. Τίποτα διαφορετικό. Στείλτε του λοιπόν μία απάντηση και εδώ πέρα στα Καλαβρίδα και εδώ πέρα στην Αχαία. Επανεπιβεβαιώνοντα την εμπιστοσύνη σα στη μεγάλη μα παράταξη στην Νέα Δημοκρατία. Είμαι σίγουρο <Τι>... θα το <Τι>... κάνετε.